Κραουνάκη, ο οποίος είναι κοντά μας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κραουνάκη. Τι ωραία γεια σας. Παρέα. Τι ωραία παρέα. Κύριε Κραουνάκη. Τι φρεσκαδούρα είναι αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Θα μιλήσουμε σήμερα για τις συναυλίες σας, έτσι, τρεις μοναδικές συναυλίες, σε Λεμεσό, Λάρνακα και... Άσε, μην πεις τρεις, γιατί έχουν γίνει τέρατα. Αλήθεια, τι έγινε, ναι, ναι. Κύριε και εσύ θα βγάλεις το τέρα στον αέρα τώρα. Τι έγινε, κύριε Κραουνάκη. Λοιπόν... Εγώ έχω έρθει από την Κυριακή, είμαι εδώ. Βεβαίως. Και εκμεταλλεύτηκα αυτή την ευκαιρία για να έρθω να δω και κάποιους φίλους τους οποίους έχω πεθυμίσει πάρα πολύ. Και σήμερα το πρωί θα ερχόντουσαν οι υπόλοιποι συνεργάτες 12-13 στον αριθμό. Mm-hmm. Ακυρώθηκε η πτήση τους. Mm. Δυστυχώς, ξαφνικά, χωρίς καμιά δικαιολογία... μείνανε στο αεροδρόμιο με τα όργανα, ήταν, περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές. Ευτυχώς είμαστε ομάδα πολύ συγκεντρωμένοι και με υπομονή. Έχουμε περάσει ένα χειμώνα της πανδημίας και έχουμε κάνει διαδρομές μέσα στα τρία αυτά δύσκολα χρόνια. Παίξαμε σε σπίτια, ζήσαμε, καταφέραμε και επιβιώσαμε. Και είμαστε λιγάκι συνηθισμένοι στο απρόβλεπτο, να το πω έτσι. Ναι. Έτσι, απόψε δυστυχώς η συναυλία της Σχολής Τυφλών, που ήταν δυστυχώς sold out, δεν μπορεί να γίνει. Περιμένω τα παιδιά να έρθουν με τη βραδινή πτήση, τελικά βρήκαμε εισιτήρια. Ναι. Και για να μην γίνει άλλη στραβή, να το πω έτσι, στην καθομιλουμένη, ας πούμε, ναι. Αποφασίσαμε να κάνουμε μόνο τη συναυλία της Τετάρτης, 13 του μήνα, στη Λάρνακα, που είναι και το φεστιβάλ. Ναι. Και έτσι δώσαμε ήδη μια ανακοίνωση όπου και έχουν πάρει mail οι άνθρωποι που είχαν αγοράσει εισιτήρια ή μπορούν να τα μεταφέρουν στη Λάρνακα την Τετάρτη ή να τα κυρώσουν δυστυχώς. Ζωντανή υγεία να έχουμε, να περάσουν τα δύσκολα. Ναι. Ήταν ένα καλοκαίρι που μας υποσχέθηκε ότι θα είναι ελαφρύ, αλλά τελικά είναι εξίσου απρόβλεπτο με τα προηγούμενα καλοκαίρια. Αυτό που έχει πραγματικά σημασία, παιδιά, και που για μένα είναι το πιο σοβαρό απ' όλα, είναι να καταφέρουμε οι άνθρωποι, είπατε κάτι πριν που έχει πολύ σοβαρό, και μακάρι να τελειώσουν τα social media αύριο το πρωί. Θα σας ρωτούσα για να είμαι ειλικρινής. Μακάρι να σας πω κάτι. Εγώ ναι. Που είμαι πολύ του μίντιου. Ναι. Λέω κάτι πάρα πολύ αστείο. Μπορώ να σας το δώσω στον αέρα. Βεβαίως. Είναι... Πείτε το. Το social media, θα σου το κάνει τον επικίδιο. Σωστό. Ευστοχώ. Πολύ έτσι. Γιατί το λέω. Γιατί ειδικά φέτος που θρηνούμε συνέχεια κάθε μέρα και από έναν. Mm. Θρηνούμε κάθε μέρα και από έναν. Καλλιτέχνη, πολιτικό, άνθρωπο κοντινό μας. Είναι το τρομερό το τι φόρο ανθρώπινο έχουμε δώσει όλοι μας. Φαντάζομαι κάθε σπίτι πια έχει ένα θέμα. Εγώ και με την ομάδα πέρασα πράγματα, ευτυχώς όχι θανάτους, αλλά όλοι κάποια στιγμή αρρωστήσαμε. Mm. Και γι' αυτό σας λέω, είμαστε ασκημένοι. Ασκηθήκαμε όταν έλειπε ο ένας, πώς θα τον καλύψουμε, ας πούμε. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, τα πάντα είναι θέμα χρήσης και όχι κατάχρησης. Έτσι είναι και να πρέπει να βάζουμε όρια, γιατί θεωρώ ότι έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά το θέμα των social media. Και ναι, γενικότερα... αγάπη. Ναι. Ναι, ναι. Έχουμε ξεφύγει. Γιατί νομίζουμε... Από το μέσον αυτό... Έχουμε καταφέρει να ψηφιστεί ένας νόμος που είναι υπέρ των ανθρώπων ή να καταψηφιστεί κάτι το οποίο κινητοποίησαμε. Δεν ξέρω, στην Αθήνα έγινε αυτό πάρα πολύ άμεσα. Mm-hmm. Κινητοποίησαμε την ιστορία με τους deliberates. Έγινε χαμός. Ναι.
Υπάρχει και αυτή η πλευρά, απλά γενικότερα και στο δικό σας χώρο, κύριε Κραουνάκη, γιατί θα ήθελα την γνώμη σας σε αυτό, ότι βγαίνουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες και γίνονται ευρέως γνωστοί μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, ανεβάζοντας, ξέρω εγώ, ένα τραγούδι, το οποίο μπορεί μέσα σε πολύ λίγα λεπτά να πάρει και πόσα εκατομμύρια views, και ξαφνικά έχουν την εντύπωση ότι γίνονται viral και προηγείται και δημιουργείται στη συνέχεια όλο αυτό, αυτή η φήμη από το πουθενά, ξαφνικά τους ξέρουν οι πάντες. Εντάξει, η γιαγιά μου έλεγε κάτι πάρα πολύ αστείο γύρω από αυτό. Της Κυριακής χαρά και της Δευτέρας λύπη. Πρέπει να σας πω παρόλα αυτά, για να μην είμαι έτσι στεγνός, ότι πολλά από αυτά τα τραγούδια εμένα μου αρέσουν. Ναι. Αυτό το χτυπάει η καρδιά μου δυνατά, ναι. Το βρίσκω πάρα πολύ χαριτωμένο. Ναι. Δεν με πειράζει καθόλου. Το θέμα είναι πάντα να κρατάμε μαζί μας ό,τι κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Η τέχνη αυτή τη δουλειά έχει. Δηλαδή, δεν με πειράζει ένα πράγμα να είναι χαριτωμένο, δεν με πειράζει ένα πράγμα να είναι χιουμοριστικό. Αυτό που με νοιάζει είναι η γεύση που αφήνει ένα αίσθημα. Και εγώ κάνω δύο αυτοσχεδιασμούς στην παράστασή μας. Φτιάχνω ένα τραγούδι και την ώρα μπροστά στον κόσμο. Και τους το μαθαίνω κιόλας. Το φτιάχνουμε μαζί. Αυτό είναι επικίνδυνο. Μπορεί να ξεφύγεις, μπορεί να... να πεις μια λέξη που δεν πρέπει, μπορεί να... Ή όπως μου λέγανε προχθές, ότι να μην λέω το... πώς το λένε... που πηγαίνει και μια χοντρή νευρικά Κυριακή να της φύγει το στρες. Ναι. Γιατί εγώ τις αγαπάω τις χοντρούλες. Ως χοντρούλης, όπως καταλαβαίνετε. Και αντίθετα, το λέω πολύ τρυφερά, ότι η χοντρούλα πρέπει να βγει και αυτή. Να τις περάσουν τα νεύρα. Δεν γίνεται. Λοιπόν, όχι. Ναι, σωστό να μην λέμε οτιδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή, με οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά αν μπροστά μας είναι η επικεφαλίδα, αγαπάμε τους ανθρώπους, φτιάχνουμε τους ανθρώπους, συντονιζόμαστε για τους ανθρώπους, δεν μπορεί να γίνει λάθος. Η αγκαλιά θα είναι αγκαλιά. Έτσι είναι όπως το λέτε, και θεωρώ ότι γενικότερα και όταν έχουμε να κάνουμε και με νέους καλλιτέχνες, νέους δημιουργούς, και αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι το ένα το κομμάτι αυτό, το τα-τα-τα, σας άρεσε, το θέμα είναι να κρατήσει αυτό, να έχει συνέχεια. Δηλαδή, κάνουν τραγούδια, έχω αυτή την αίσθηση, κάνουν τραγούδια, γίνονται γνωστά, τα ακούμε 24 ώρες το 24ωρο και μετά κάπως όλο αυτό εξαφανίζεται, εξεθοριάζει και μετά έχουμε καινούριους καλλιτέχνες και πάει λέγοντας αυτό. Κοιτάξτε, είναι μια εποχή... πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, επιτρέψτε μου να πω. Και δεν θέλω ως μεγάλος, 67 ετών γέρος πια, να έχω την κρίνια. Η ψυχή μου όχι. 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 Το σώμα. δεν θέλω να έχω την κρίνια των γέρων. Δηλαδή θέλω το χαριτωμένο πράγμα που ανακάλυψε ένα παιδί τώρα, ο οποίος κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, τον... good job, Nick. Α, ναι, ναι. Ο γιος του Πάριου. Ο γιος του Πάριου. Με έναν εκπληκτικό, να μην λέμε ο γιος του Πάριου, είναι ο good job, Nick. Σωστό, σωστό. Πολύ σωστό. Ένας υπέροχος. Ένας υπέροχος που μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερος από τον πατέρα του. Ναι. Ο οποίος είναι φίλος μου. Με ένα συνθέτη που λέγεται Ερμής Γεραγίδης, οι οποίοι κάνουν εκπληκτικά τραγούδια. Και έχουν 3 εκατομμύρια views. Λοιπόν, αυτό θα τα αγκαλιάσουμε. Έτσι, έτσι είναι. Τον είχαμε συζητήσει και εμείς, τον αναφέραμε πολλές φορές στην εκπομπή των Good Job, Nicky, και είχε γίνει και όλο αυτό με την Eurovision, αν θα πήγαινε ή όχι τελικά. Όντως... Καλά που δεν πήγε. Έτσι πιστεύετε? Δεν αρέσει η Eurovision. Δεν την παρακολουθείτε, έχετε άλλη άποψη? Όχι, φέτος δεν την είδα καν. Δεν την είδα καν. Γενικότερα όμως... Δεν μ' αρέσει, έχει χαλάσει. Ναι. Έχει χαλάσει ο διαγωνισμός, έχει χαλάσει το αίσθημα, έχει χαλάσει το επίπεδο των τραγουδιών. Δεν είναι αυτό που ήταν πριν 20 χρόνια. Πριν 20 χρόνια, δηλαδή το συγκρίνεται με αρκετά πιο
Με τις εποχές που ακούγαμε 20 τραγούδια πάρα πολύ καλά έως μέτρια. Τώρα ακούμε μόνο μέτρια έως κακά. Μάλιστα. Άρα εσείς, αν σας ζητούσε τη γνώμη ένας καλλιτέχνης που μπορεί να έχει και γίνει αυτό πολλές φορές, θα τον παροτρύνατε να πάει ή... Όχι. Αν το τραγούδι είναι καλό, να πάει. Για την εμπειρία και... Ναι. Μάλιστα. Κύριε Κραονάκη, να μιλήσουμε λίγο για ένα από τα αγαπημένα μου και προσωπικά τραγούδια και όλου του κόσμου, φαντάζομαι, το «Φύλαμε», που αν δεν κάνω λάθος, αυτό το τραγούδι δεν ήταν δικό σας, έτσι? Όχι, δεν είναι. Ωραία. Και έγινε έτσι πιο στα αυτιά μας, πιο ζεστό, με αφορμή και αυτή τη διαφήμιση που έγινε έτσι ένα... πώς να το πω, που το ακούνε και πλέον και περισσότεροι και πιο νέοι και μασμένοι, ναι. Δηλαδή. Να σας πω κάτι. Ναι. Όταν κάτι το αγκαλιάζει ο κόσμος, να μην ψάχνουμε τι φταίει. Ναι. Κάτι γίνεται, κάτι μιλάει στην καρδιά τους. Εγώ συνάντησα μια φορά ερχόμενος στην Κύπρο πάλι το συνθέτη, το Χρήστο Παπαδόπουλο, στο αεροδρόμιο. Και πάω κοντά του σιγά σιγά και του λέω, ρε εσύ, αν ήμουν τραγουδίστρια θα σου είχα κάνει άγαλμα. Δηλαδή μου χάρισε μια επιτυχία απρόσμενη το παιδί αυτό, από την επιμονή του, γιατί μάλιστα να σας πω την αλήθεια, ναι. Δεν ήθελα να το πω. Αλήθεια, δεν θέλατε να το πω. Όταν το άκουσα, τους είπα, ρε παιδιά, εγώ δεν θα μπορέσω να το υποστηρίξω, αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Φωνάξε ένα τραγουδιστή, τον Μπάριο, να το πει ένας τραγουδιστής, να φτουρήσει, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά ήταν γραφτό να γίνει με το στόμα μου και την ψυχή μου. Έδωσα. Επιμένανε πολύ τα παιδιά και ο Μπαλαχούτης που έγραψε το στίχο. Ναι. Και έχω ένα τραγούδι που αγάπησε τόσο πολύ πια ο κόσμος. Αυτά δεν μ' αρέσει να τα πετάω από τη ζωή. Είναι τόσο ωραία δώρα που μας κάνει η ζωή. Ναι, ναι. Έτσι είναι πραγματικά. Είναι... Τόσες πολλές επιτυχίες σας, έχετε γράψει τραγούδια, έχετε ερμηνεύσει τραγούδια, αλλά αυτό το συγκεκριμένο είναι, λες και δεν ξέρω, σου ξυπνάει τα πάντα. Επίσης, αγαπημένη μου, πρόσεξε να δεις τι έγινε με αυτή την ιστορία, μια και μιλάμε κουβεντούλα. Ναι. Ξεφοβήθηκαν πολλά παιδιά και μου ζητήσανε αρκετά παιδιά να πω τραγούδια τους. Ναι. Και εντάξει, θέλω πάντα ναι, αν δεν μου αρέσει πολύ κάτι. Αλλά τώρα πάλι μου στείλανε κάτι, παιδιά, ένα ολοκένουργιο τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ και θα το πω. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι είπαν, αυτός κοίταξε να δεις, έκανε το φύλλα με επιτυχία, ας πούμε, ας το φωνάξουμε να μας πει και ένα δικό μας. Κάνω ένα ντουέτο τώρα με έναν πολύ ωραίο νέο δημιουργό, τον Νίκο Σαμπουτζάκη, που κι αυτός γράφει υπέροχα τραγούδια. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί όσο μεγαλώνουμε. Εγώ βλέπω αυτούς που μεγαλώνουν να γίνονται γκρινιάρδες και εγώ το γίνομαι το αντίθετο. Ανοίγω την αυλή να μπουν τα παιδιά να παίξουν. Κάπου είχα δει σε συνέντευξή σας που είχατε πει για το ότι νιώθετε 13, ε? Όσο περνάει ο καιρός, αγάπη μου, και μικραίνω. Και μικραίνετε κι άλλο. Και γενικότερα, δηλαδή, ο κόσμος σας γνωρίζει, κύριε Κραουνάκη, μέσα από τη δουλειά σας, έτσι, που τώρα δεν μας φτάνει η ώρα να μιλήσουμε για τα πράγματα που έχετε κάνει. Άλλο θα έλεγα ότι γενικότερα εσείς, και το τραγούδι στη ζωή σας, έτσι κάπως ήρθε τυχαία, δηλαδή ερχόντουσαν πράγματα στη ζωή σας, εντάξει, λες και έπρεπε να γίνουν. Έτσι. Ήταν ένας δρόμος τον οποίο βαδίσατε, περπατήσατε, σίγουρα το κάθε τι είχε το τίμημά του, αλλά έτσι, και ακόμη το πιστεύετε αυτό το πράγμα, ότι στη ζωή σας ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει όποτε έτσι. Πρέπει να γίνει. Έτσι. Όπως και αυτό το ατύχημα που έγινε τώρα με τις συναυλίες, ναι. Δεν μου ρίξε τη διάθεση. Το μόνο που ενδιαφέρθηκα για τα πρακτικά, να ειδοποιήσουμε τον κόσμο, να μην ταλαιπωρηθούν οι άνθρωποι που είχαν κλείσει, να είναι κάποιος στο θέατρο απόψε να πει στον κόσμο ότι, γιατί σίγουρα θα πάνε και κάποιοι άνθρωποι για εισιτήριο εκείνη την ώρα. Γενικά, εγώ δεν θέλω να ταλαιπωρείτε καθόλου, ειδικά αυτές τις εποχές, ο κόσμος που έρχεται να μας θυμίσει και να μας δώσει το χρόνο του, ναι. να ζήσουμε κάτι. Ξέρετε κάτι, είναι πολύ κοντινές οι αποστάσεις στην Κύπρο και ευτυχώς που κάναμε και αυτή τη σύνδεση να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Όσοι κράτησαν το εισιτήριό τους για Λευκωσία και Λεμεσό, να βρεθούν στη Λάρνακα που είναι και στη μέση,
έτσι να μαζευτεί και περισσότερος κόσμος. Είχαμε πολύ μεγάλη κίνηση στα εισιτήρια. Τέλος πάντων ήταν μια ατυχία για τον διοργανωτή μας, τον κύριο Κοΐζα, που τον αγαπώ τόσο πολύ. Τον καθησύχασα και αυτόν, φτιάξαμε μια ανακοίνωση τώρα. Δεν πειράζει. Είναι ένα περίεργο καλοκαίρι. Θα δουν και καλύτερες ώρες στη ζωή. Και οι άνθρωποι με ερχόντουσαν για τρία, ξέρω εγώ, μεροκάματα θα πάρουν. Κατάφεραν να πάρουν δύο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει καθόλου. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Ακούστε, η ζωή κανονίζει αλλιώς από αυτά που εμείς έχουμε στο κεφάλι μας. Το θέμα είναι ότι την ώρα που έρχεται το μήνυμα, να μπορούμε όλοι να τα ακούσουμε και τι έχει σημασία τελικά εκεί στη Λάρνακα την Τετάρτη να γίνει μια ωραία βραδιά και να μείνει στην καρδιά μας να τη θυμόμαστε. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι ακριβώς. Κύριε Κραουνάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι για το θέλω χρόνο. Θέλω να δώσω από δύο φιλιά νοητά στον καθέναν από εσάς, γιατί και η άλλη κούκλα μ' αρέσει. Η Αναστασία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου. Είναι πολύ καλή και το αγόρι είναι πολύ καλό. Και ο Νικόλας μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα φιλιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σύνδεση. Ευχαριστώ. Κάθε καλό, κύριε Κραουνάκη. Πάντα επιτυχίες. Να είστε πάντα καλά. Ευχαριστώ όλα τα παιδιά από την Κύπρο και όλα τα μίντια από την Κύπρο που με πήραν αγκαλιά τόσο γλυκά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ειλικρινά, κάθε καλό. Και εσάς, σε εσάς αξίζοντα, ευχαριστώ που μας μπορείτε και μας φτιάχνετε τη μέρα και την ώρα και μέσα από τα τραγούδια σας, τις μελωδίες σας. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα, κύριε Κραουνάκη, θέλω να ξέρετε. Για τον καθένα προσωπικά. Αγάπη μου, αγάπη μου, ο Θεός μου το έδωσε. Αυτή τη βενζίνη μου την έδωσε ο Θεός. Έτσι. Δεν μπορώ να την καταπίνω μόνος μου. Έτσι είναι. Να είστε καλά, ήταν μεγάλη μας χαρά που είσαστε σήμερα μαζί. Και εμένα, σας ευχαριστώ καλό. Πολύ. Γεια σας, καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια σας. Τι ωραία συζήτηση κάνατε. Εντυπωσιάστηκα πραγματικά. Πραγματικά μια κουβέντα καλή. Σαν με ένα φίλο. Ναι. Τι ωραία κουβέντα. Γλυκύτατος άνθρωπος και κάθε συνέντευξή του έτσι και τα όσα λέει με τον κόσμο είναι έτσι να κάθεσαι να τα ακούς, να μαθαίνεις πράγματα και... Και νομίζω αυτό που κατάλαβα για τους καλλιτέχνες στην ερώτησή σου τον ενδιαφέρει η ποιότητα. Αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Και η δουλειά, παιδιά.